Εδώ εκεί, στα τύμπανα. Εδώ είσαι. Ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκινάει, ναι, το ΠΑΟΚ 24. Η ημέρα αγώνα σήμερα. Τελικός. Στην Τούμπα. Τελικός, ρε, αφού δεν έχει, ρε φίλε, επόμενη μέρα. Δεν πειράζει. Είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, σήμερα. Ναι, ναι. Φοβάσαι. Αν φοβάμαι. Είσαι μικρή ομάδα και δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Φοβάμαι, λέει. Δεν λέω αυτό. Ε, τότε τι φοβάσαι. Είμαι μια ομάδα η οποία είναι ανισόρροπη. Ρε φίλε, με τη Λίμπερετς παίζεις. Με τη Λίμπερετς και είσαι ο ΠΑΟΚ. Ε, αυτό είναι το πρόβλημά του. Παίζεις σαν φαβορί. Καλύτερα σε έπαιζα με την Ντόρτμουντ. Όχι. Η οποία το γύρισε χθες. Διαφωνώ. Για πλάκα. Τέλος πάντων, όχι πλάκα κάνω κι εγώ, αλλά επί της ουσίας δεν μπορείς να πεις ότι είμαι άνετος. Τι άνετος, δε, τελικός είναι, τι άνετος. Ναι, σε μια λεπτομέρεια εδώ και να κερδίσεις πάλι μπορεί να μην περάσεις. Δηλαδή πάω στο γήπεδο με τη λογική του... Ματσάρα. Όλα για όλα. Σαν το πάω Κάγιαξ περίπου. Εντάξει, το κλίμα, το χειροτερεύεις. Το κλίμα δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Το κλίμα έχει χαλάσει. Θυμίζουμε πριν το πάω Κάγιαξ τι ωραία κατάσταση επικρατούσε. Τι ωραία κατάσταση επικρατούσε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μπάλα. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και θα τα παρατήσεις. Τι θα κάνεις. Να τα παρατήσω. Θα προσπαθήσεις. Εγώ δεν παίζω, ρε φίλε, ούτε εσύ παίζεις. Εσύ που είσαι απ' έξω. Εγώ που είσαι απ' έξω. Εσύ ο φίλαθλος. Αυτό θα τα παρατήσεις. Εντάξει. Θα σταματήσεις να υποστηρίζεις την ομάδα. Καμιά φορά η ομάδα μπορεί να και χρειάζεται και την αδιαφορία. Χθες πάντως έβλεπα και λίγο και τα εισιτήρια στη Super League στα μέχρι τώρα παιχνίδια, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει παίξει μόνο με ΑΕΚ σαν ντέρμπι. Είναι δεύτερο στα εισιτήρια. Λες αυτό να παίξει ρόλο. Πάντως ο μέσος όρος του είναι καλός, θα έλεγα εγώ. Είναι πάνω από τα 10.000 ένα παιχνίδι. Είναι καλός. Ναι. Τώρα θα μπορούσε να είναι βέβαια πολύ καλύτερος, έτσι, και κυρίως όσον αφορά και τα διαρκείας στην αρχή της σεζόν. Γιατί τα διαρκείας δίνουν και τον τόνο, τραβάνε και άλλο κόσμο μετά. Αλλά έτσι όπως με όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτό το διάστημα, πάλι καλά να λέμε για το πώς βοήθησε ο κόσμος. Αλλά σήμερα είναι ένα άλλο ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ για αυτό που είπα πριν για την αδιαφορία, ότι είναι χίλιες φορές να είσαι αδιάφορος παρά σε μία περίοδο κρίσης που ομολογουμένως υπάρχει να είσαι επιθετικός. Αυτό. Το θεωρείς χειρότερη τιμωρία, δηλαδή. Χειρότερη πίεση. Λιγότερη πίεση. Λιγότερη πίεση σε έναν ήδη πιεσμένο οργανισμό σε όλα του τα επίπεδα. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε, εντάξει. Μεγάλη ομάδα είσαι. Ναι, μεγάλη ομάδα είσαι. Δεν γίνεται. Αλλά μεγάλη ομάδα είσαι. Μεγάλες προσωπικότητες δεν έχεις. Δεν το σκέφτεται αυτό, φίλε του. Δεν το σκέφτεται, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να του δώσουμε αυτήν την παράμετρο. Εντάξει. Όταν απογοητεύεται, θα αντιδράσει και λίγο πιο άκρα. Μαζί του. Τι να κάνουμε. Μαζί του και του ζητάει. Υπάρχει ξεφωνητό τώρα, τι να κάνουμε. Αυτή την περίοδο τον ζηλεύω και αφάνταστα. Ποιον? Τον οπαδό. Πήγαινε και στο αεροδρόμιο, στήσω εκεί σε μια γωνιά και ξεφώνιζε. Δεν είχα διάθεση ούτε να τους δω. Αυτή ήταν η αλήθεια. Ούτε να τους δω δεν ήθελα. Τόσο πολύ ξενέρωσα. Αλλά σήμερα έχει παιχνίδι. Βέβαια. Παίζει ο ΠΑΟΚ και διεκδικεί την πρόκριση. 6 ώρα το απόγευμα. Για αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε 5 εισιτήρια, 5 τελευταία εισιτήρια. Για όσους φίλους θέλουν να βρεθούν στην Τούμπα και να παρακολουθήσουν, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να προκριθεί. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. 5 από εσάς διεκδικούν την παρουσία στην Τούμπα απόψε στις 6 το απόγευμα. Πάμε στους χορηγούς και έχουμε και νέες επιχειρήσεις οι οποίες είναι μαζί μας εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και δεν μπορούμε παρά να δώσουμε στον συνάδελφο Σταύρο Κόλκα τη δυνατότητα να αναφερθεί στο συγκεκριμένο πάρα πολύ καλό μαγαζί το οποίο άνοιξε. Είναι πιο πιστικός, άνοιξε, δηλαδή. Είναι και στη γειτονιά μου. Ναι, είναι πιο πιστικός. Θα, ναι, ναι, θα πείσει τον πελάτη να πάει να ψωνίσει. 100%. Τι έχουμε, ρε Σταύρο, ποιος χορηγός μπαίνει στην συντροφιά μας σήμερα στην πιο εμπορική εκπομπή του ραδιοφώνου? Είναι το πιο διασκεδαστικό χάμπουργκερ του πλανήτη. Διασκεδαστικό. Είναι το Burger and Shake. Λέει ανέκδοτα, δηλαδή, τι? Δεν λέει ανέκδοτα, αλλά μπορείς να φας το Burger και να ακούσεις καλές μουσικές σε ένα πολύ καλό σημείο
Μπορεί να κάνει και πάρτι. Ωραία ιδέα. Πολύ ωραία κοκτέιλ. Ωραία ιδέα, γιατί συνήθως όταν κάνουμε πάρτι και πίνουμε γινόμαστε χάλια. Ενώ με φαγητό. Όχι, έχει και κοκτέιλ. Κάνει δεν έχασε. Έχει και κοκτέιλ σε πολύ καλές τιμές. Τα συνδυάζει όλα. Το Burger & Shake είναι στην Κούσκουρα. Εκεί στα παλιά τα Goodies. Ωραία. Με προσφορές. Δύο μπέργκερ σι κοκακόλα, δύο μπέργκερ συν σαγκριά, γιατί εσύ βλάχο με σαγκριά μεγάλωσης. Εντάξει. Την Πέμπτη, μία συν μία Άμστελ, παίρνεις μία πίνεις δύο. Σήμερα. Ναι, γι' αυτό το αναφέρω. Το Burger and Shake είναι στην Κούσκουρα. Χαμηλά εκεί προς τη Μητροπόλεως, ε. Ναι, ναι, δίπλα στα Κάμπερ εκεί πέρα. Πολύ ωραίος χώρος. Δοκίμασα παρότι σε δίαιτα. Ένα ελαφρύ, εκπληκτικό, πολύ καλές τιμές. Δηλαδή μια χαμπουκεράρα τώρα, πόσο πλήρωσα, και πατάτες, ναι. 3,40. Μπράβο. Πολύ καλά. Ναι, δηλαδή... Κοντά στο τάλιρο είναι συνήθως. Με τη μουσική πώς συνδυάζεται αυτό. Παίζει πολύ ωραίες μουσικές. Είναι δηλαδή μοντέρνο μπεργκεράδικο. Είναι εντελώς αμερικανιά, αλλά με 100% μοσχαρίσιο, γιατί το μοσχαρίσιο, ξέρεις, υπάρχει νόμος. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι. Και ενημερώθηκα τώρα. Ναι. Και 51% μοσχάρι να έχει και το 49% χοιρινό, μοσχαρίσκες το πουλάνε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ενώ αυτό λέμε τώρα ότι είναι πραγματικά μοσχαρίσκιο. 100% μοσχαρίσκιο. Τι μαθαίνει κανείς. Μπράβο. Ωραία. Μπέρκες, Burger and Shake στην Κούσκουρα. Ωραία. Στα παλιά τα Goodies εκεί πέρα. Στην καλύτερη πιάτσα για φάει πλέον είναι η αλήθεια. Στην πόλη μας. Ωραία, καινούριο χορηγό, το ευχόμαστε και καλές δουλειές, όλα καλά να πάνε. Ήδη και αξεσουάρ μπάνιο και υδραυλικά μόνο Regina, η φίρμα αυτή που υπάρχει σε πολύ επιλεγμένα καταστήματα και αν μπείτε στον κατάλογο reginabanio.gr ξεφυλίζετε, βρίσκετε ό,τι θέλετε από τα προϊόντα της Regina και καταλαβαίνετε τι ακριβώς έχει η φίρμα αυτή που εγγυάται και μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά και ποιότητα πολύ ωραία φινέτσα στα προϊόντα της Regina. Σήμερα στην Τούμπα το επίκεντρο είναι το γήπεδο, αλλά και ο Μπειρατής. Εκεί πέφτει όλο το βάρος. Και προσέξτε ότι οι μέρες αγώνων, όπως η σημερινή, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στη Τούμπα, στον Μπειρατή υπάρχει take-away match offer. Με μόνο 2 ευρώ, 400 ml. Primator Premium, ναι, 400. Μόνο με 2 ευρώ, τα 400 ml, σήμερα στον Μπειρατή. Η μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Και μετά μπορείτε να πάτε εκεί να πανηγυρίσετε την πρόκριση. Να δείτε και τον Ολυμπιακό παρακαλώ να χάσουν. Και να δείτε. Τι αυτοί. Μπορεί να χάσουν την πρωτιά μόνο παίζουν. Ναι, άμα κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ περνάει αυτό. Και με χείο ο ΑΠΟΕΛ είναι πρώτο. Και αναδομώ στην πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24 η ειδική στην ανακαίνιση. Που είχε γιόρταζε προχθές. Πώ έκλεισε. Του αυτή η χριστιανική γιορτή δεν ήταν. Α, δεν κόλλησε το. Ναι. Είχε γιορτή ο Νίκος. Ο οποίος σκάνδαλο και η γυναίκα του Νικόλη, εντάξει. Δηλαδή και με μία μέρα τη βγάζουνε. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Αυτό είναι καλό και για μας βέβαια, γιατί πας μία φορά, κατάλαβες. Ναι. Ναι, αλλιώς είναι τράβηγμα. Όχι, εγώ έχω. Εσύ δηλαδή όταν. Είμαι. Ναι. Όταν σε καλούνε, πηγαίνεις, μπαμ σε όλους. Εγώ κάθε φορά λέω ναι, και στο τέλος. Δεν με καλούνε. Είπαμε, σε γάμους δεν σε καλούνε. Στα υπόλοιπα. Σε γάμους σίγουρα δεν με καλούνε. Γενικά δεν συμφέρεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν με καλούν. Γιατί πάντα υπάρχει κάποιος που. Ξέρω εγώ, δεν με γουστάρει. Δηλαδή δεν καμαρώνουν να πούνε ο φίλος μας ο Κόλκας. Μήπως δεν γίνονται γάμοι. Πώς δεν γίνονται γάμοι. Μήπως δεν γίνονται γάμοι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ο προβληματισμός σε βρεβομίζω. Δεν γίνονται. Λοιπόν, στην αδομό, ειδικοί ανακαινήσεις. Είτε για παντρεμένους είτε για όσους δεν παντρεύονται και συζούν. Για ολόκληρο το σπίτι ή μόνο για το μπάνιο, για το παιδικό δωμάτιο, για την κουζίνα. Όλα αυτά 2311-241-508 για να πάρετε προσφορές. Υπάρχουν ειδικά πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις ολόκληρου σπιτιού ή κάποιων δωματίων. Μπείτε και στο αναδομό.palvanakenis.gr για πιο πολλές πληροφορίες. Την καλημέρα μας στον πρώτο φίλο τον Νίκο. Που στέλνει μήνυμα για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Έλα, Τζουμπατζόγλου, δώσε την ενέργεια στον κόσμο. Ναι.
Άντε πάρ' το πάνω σου, κάνε λίγο αλαπαρασίδι εκπομπές. Εσύ μόνο μπορείς, αφού κατάφερες να πατριωτήσεις 11 χρονών, όλα τα άλλα τα ξεπεράσεις. Θυμωμένο τον κόβο μαζί σου. Θυμωμένο, κάτι του κάνεις χτες, μπορεί. Όχι, 11 δεν έχει. Όλο βλακείς κάνει. Μια φορά έχει πει 7 που ήταν έτοιμος να σκοτώσει. Όλο χοντράδες. Την πιο όρημη φάση της καριέρας μου περνάω. Γελάκι το πετρολόγιο. Τα κουμπιά έχουν αναστατωθεί. Είσαι πάνω στο δέντρο, σαπισμένος. Σε τόσο όρημη ηλικία είσαι. Δεν έχει πει κουβέντα για την κέλα του μπασκετικού Άρη. Τώρα αυτό πήγα να ξεκινήσω να λέω. Κουβέντα δεν είπε. Αυτή την καναλιά σου Λουκάς και εσύ. Γιατί να σου πω κάτι, να τους ξεφωνήσω ρε φίλε, ωραία. Αλλά το κάναμε σε χειρότερη μορφή. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω να ξεχάσει να δηλώσουν παίχτη. Έχουν μια λίστα. Έχουν μια λίστα. 12 αθλητές και μπάσκετ, δεν είναι 30 άτομα. Ναι. Ναι. Και έβαλαν πάλι τον τραυματία αντί να βάλουν τον Μπεντζερικά, ο οποίος πήρε τη θέση του. Κερδίσαν τουλάχιστον. Κερδίσανε. Οι άλλοι τι ήταν, με ένα χέρι παίζαν. Τι ήταν, κουτσί. Σαν ναι. Έχουμε και εμείς τέτοιους αντιπάλους, όντως. Πήγε να μπει ο Πιτσιρικάς ο Χριστίδης και έφαγε πόρτα. Πω, ρε, η χειρότερη πόρτα στον χώρο του αθλητισμού. Λέει δεν θα παίξει σήμερα. Άμα έπαιζε, τι γινόταν. Δεν θα μπορούσε να παίξει. Γόρι μου, δεν όχι, το παίρνει και εκεί φταίει, θα έφταιγε και η γραμματεία. Ένσταση αντίπαλη. Κατάλαβες, ένσταση θα κάνανε αντίπαλη. Αλλά... αν έκαναν ένσταση αντίπαλη, τι θα γινόταν. Όφιλε η γραμματεία να έχει ενημερώσει. Δηλαδή το βλέπεις. Βλέπεις τον παίχτη, βλέπεις το νούμερο, αν δεν είναι δηλωμένος. Λάθος μεγάλο. Ναι. Για την ΚΑΕ Άρης. Το παραδέχεται ο Τσαλτίδης. Δεν μπορεί να. Είναι δεύτερο κρούσμα και μια φορά τον Κάμιξ δεν του είχαν πει ότι έχει 4. Και τον κράτησαν μέσα και έφαγε κάνει πέμπτο. Άλλο είναι αυτό. Αυτό έχει. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Ο βοηθός του Πρίφτη έχει. Ο βοηθός εκεί πρέπει να. Ποιος κάνει την ομάδα. Στα δελτία δεν ξέρω. Ίσως είναι θέμα team manager. Ζουρνατζίδης εδώ το κάνει το λάθος. Δεν έχει Ζουρνατζίδη ο Άρης. Πού να βρει Ζουρνατζίδη. Ζουρνατζίδης δεν είναι. Πού να βρει Ζουρνατζίδη ο Άρης, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Αρρωστάκι τέτοιο. Πού να βρει. Ο Ζουρνατζίδης πρώτα απ' όλα είναι θεός γιατί κάθε χρονιά μιλάει για την ομάδα και λες περιμένει να δει του Golden State. Το 203 στο λιμίνιμα κατευθείαν μετά. Έχει τον τρόπο του άνθρωπο. Λένε στην ΚΑΕ. Μα το πιστεύει. Για τον Ζουνατζίδη ότι εύκολα πουλάει χιλιάδες ψυγεία στους Εσκιμώους. Εύκολα τους πείθει ότι έχουν ανάγκη από ψυγείο. Ναι, και με μπρίζα με ρεύμα ενώ δεν έχει ρεύμα εκεί. Τα πάντα. Δεν έχει ρεύμα. Ελέμε στο. Δεν ξέρω. Θα σηκώσει ένα σπίτι, δεν γίνεται. Τζακώνια. Θα μα πει ο Τέλης. Τα πάντα. Έχουμε βεβαίως για να μην ξεχνιόμαστε και πριν ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα της ημέρας και το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχουμε και τη νέα προσπάθεια με την έκδοση της εφημερίδας Φόρτσα. Στην οποία βεβαίως συμμετέχουμε. Τι ερωτήματα σου στέλνουν. Μένε δική μου σου καλεσμένη ακόμα, δεν στέλνουν τίποτα. Ναι. Καταρχάς δεν μπορώ να, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν γίνεται να υπάρχει κακία. Για ποιο πράγμα. Ανοίγει μια δουλειά. Ναι, έτσι, δηλαδή το βλέπεις, αυτό είναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα που είναι θετικό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο γιατί ενωνόμαστε για πρώτη φορά όλοι αυτοί μαζί. Σε απλά μια προσπάθεια. Η υποσημείωση είναι ότι έχουμε δουλέψει όλοι με όλους, απλά σε άλλο timing, εντάξει. Ναι. Απλά πρώτη φορά είμαστε όλοι μαζί. Επειδή ποτέ δεν συνεννοούμαστε τι θα πούμε ή πώς θα το πούμε κλπ. Εγώ μιλάω πολύ ειλικρινά και πολύ στα ίσια. Αυτό που έχει προξενήσει μια απορία και εκφράζεται ο κόσμος με έτσι μια έκπληξη είναι το ότι κατά καιρούς υπήρξαν κόντρες μεταξύ κάποιων από αυτών που τώρα συνεργάζονται. Λάθος. Ναι. Λάθος μεγάλο ότι υπήρξαν τόσες κόντρες. Ή ότι βγήκαν έτσι προς τα έξω. Σε ένα πεδίο ανταγωνισμού σε κάθε επάγγελμα σημειώνω δηλαδή πού δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κόντρες. Πολλά και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ας μου πει κάποιος ότι μέσα στην παρέα του δεν έχει μαλώσει με 50 άτομα. Εντάξει, συμβαίνει. Έχουν ακουστεί κοντράδες, έχουν ακουστεί το ένα, έχει ακουστεί το άλλο. Αυτά αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ότι φτάσαμε 40 χρονών, 41, 42, 47 ο Βασιλό, ξέρω εγώ, 45, ξέρω εγώ πόσο είναι ο άλλος. Κουβεντίνης πόσο είναι. Ο? Κουβεντίνης πόσο είναι. 43, 44, κάπου εκεί. Και ξαφνικά τι έχουμε. Έχουμε να δούμε πρωτάθλημα 31 χρόνια. Ο Τζατζαράς είναι 52. Ο Τζατζαράς είναι καμιά ξεφύγει. Ο Τζατζαράς ξεφύγει, ναι. Είναι στα 52, είναι ο μεγαλύτερος. Πλάκα, πείτε γιατί δεν συνταξιοδοτείτε να πιλώνουμε. Τέλος πάντων. Όχι, 52. Αν ακούνε γυναίκες, 47 είναι ο Νίκος, δεν είναι 52. Σιγά μου, ρε, το δείξαν. Σιγά. Αλλά.
Αλλά τι γίνεται τώρα. Μπορεί να μοιάζει και ναι, για 55. Για να ολοκληρώσουμε λίγο τον ηρμό. Και κοιτάμε πίσω και λέμε τι έχουμε κάνει. 31 χρόνια έχουμε να δούμε πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Κάθε χρονιά περιμένουμε μια βραδιά να χαρούμε. Πάμε παρακάτω. Κάθε χρονιά εμφανίζεται κάποιο τυχάρπαστο, διαλύει την ομάδα, φεύγει με κανένα 2-3 εκατομμύρια στην τσέπη και μετά τρογόμαστε εμείς με τα ρούχα μας. Κάθε χρονιά το ένα, κάθε χρονιά το άλλο και λες δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ναι. Το διέρεια και βασίλευε δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Από το Σάββατο στα περίπτερα η Φόρτσα. Εγώ, εβδομαδιαία κάτι άλλο. Αθλητική εφημερίδα. Αν εγώ ρε παιδί μου ήμουν επιχειρηματίας και ήθελα να ανοίξω αυτή την εφημερίδα. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω ταυτόχρονα τον Κουβεντή, τον Βασιλόπουλο, τον Κόλκα, τον Τζορμπατζόγλου, τον Μίλιο. Δεν μπορούσα. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν μπορούσα. Ναι, θέλω να σου πω ότι πρέπει να δώσει λόγο ο Βασιλόπουλος γιατί είναι στην ίδια εφημερίδα και ο Κόλκας. Όχι. Το ότι υπάρχουν. Μην το κάνουμε προσωποκεντρικό. Απλά δεν θα μπορούσε να του πληρώσει, δεν θα έβγαινε το project. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν αυτό το πράγμα. Θα το τρέξουν ο καθένας με το ρόλο του, με τα δυνατά του σημεία, με τα αδύνατά του σημεία, με το ένα, με το άλλο, μόνο έτσι. Εκεί καταλήγεις τώρα και στη νέα μορφή που έχουν τα ΜΜΕ, που λόγω της βαθύτητας αυτής κρίσης, μόνο αν είναι αυτοδιαχειριστικά κάναμε, μπορούν να έχουν ένα μέλλον. Ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ 24, ό,τι έκανε ο Κώστας με το Going ΠΑΟΚ, ό,τι έκανε ξέρω, ο Κουβεντίδης με το The Sports, ό,τι έκανε, αυτό το πράγμα κάνουμε και τώρα. Απλά το κάνουμε συνολικά γιατί για τον τύπο. Για τον έντυπο τύπο είναι πολύ άσχημη η κατάσταση και δεν χωράει καμία απώλεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλή μας επιτυχία. Καλημέρα και σε έναν ακόμα φίλο Νίκο που στέλνει μήνυμα για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Έσφιξαν με τη γιορτή αυτή, τα πληρώσαν όλα και τώρα ψάχνουν για εισιτήρια. Ναι. Εδώ είμαστε εμείς για να δώσουμε εισιτήρια. FM γράφτε και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο με ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε εν ώψη του αγώνα, ο οποίος ξεκινάει σε λίγες ώρες. Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που ξεκινάει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας και τι θα συναντήσουμε το απόγευμα στην Τούμπα. Και αφού ακούσαμε τον αργόσχολο του Λίμπερο, τον Θαγματέσσα. Μην το θέτεις έτσι. Πώς θα το χαρακτηρίσω. Όχι, ρε φίλε. Απλά μετά την εκπομπή του δεν έχει κάτι τόσο βιαστικό. Ναι. Άσε που σε όλα τα τηλεφώνα που τον παίρνουν μετά. Γιατί έχει μερικούς φαν με το που κλείνει η εκπομπή, αμέσως τον παίρνουν τηλέφωνο. Λέει καίγομαι. Κλείσε. Βγάζω τα πράγματα από το στούντιο. Είναι αυτό που λέμε εμείς. Έχω meeting. Τι θέλεις. Μου σε μήνυμα. Έλα, πες λίγο γρήγορα. Είμαι σε meeting. Πες λίγο γρήγορα γιατί έχω meeting. Ναι. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό, δεν έχει γίνει. Ποτέ δεν υπάρχει meeting. Έτσι και ο Σλαμάς. Ο οποίος παίρνει τηλέφωνο τώρα στο στέκι του πριν από λίγο και λέει έλα, ναι, Αντρέα, ναι, το τραπέζι. Λέω, τι κουφάλα, πού θα πας, είσαι κανένα τραπέζι, θα φας. Όχι, ρε, λέει, για το απόγευμα, για το μάτς. Κλείνει τραπέζι μέχρι τις 12 κουφάλα, όλο το βράδυ, τι δικό του. Έχει ένα τραπέζι για σλαμάς. Μόνο αυτός πηγαίνει. Τον ΠΑΟΚ πάει δίνει να πηγαίνει. Δίνει ζωή. Μα πρώτα απ' όλα ένας από τους λόγους που πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, μιας και το γύρω παδέα το πάρουμε. Ωραία. Γιατί ρε φίλε, τώρα δεν είναι και η Σεβίλη, μπορεί να το πάρουμε. Αποκλείστηκε η Σεβίλη. Όχι, πέρασε το Champions League. Στην επόμενη φάση. Οπότε δεν πάει στο. Ναι, δεν παίζει. Δεν πάει στο Europa. Αυτό δίνει μια ελπίδα. Αυτό ναι, μεγαλώνει τις ελπίδες. Πρέπει να άλλαξαν και οι αποδόσεις πλέον του ΠΑΟΚ για κατάκτηση. Πώς το λένε, ένας από τους λόγους που πρέπει να περάσει είναι να ζήσουν, να βγάλουν ένα μηνιάτικο τα 1000 καφέ της πόλης. Ναι. 1000 ή λίγα είπα. Ακόμα και μερικοί που αντιπαθείτε τον ΠΑΟΚ έχετε ένα λόγο, διότι είτε εσείς είτε κάποιοι φίλοι έχουν τέτοια μαγαζιά. Δεν τους λυπάστε. Μου είπανε, θα σου πω εγώ, ότι τα καφέ της Θεσσαλονίκης. Είναι 3.500. Ένα ανά 150 πολίτες. Όχι ρε, δεν νομίζω. Ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιες δραματικές στιγμές. Όχι παιδί μου. Αλλά καμία πού είναι η αριθμομηχανή μου να το βγάλω. Πού τι, δεν έχω αριθμομηχανή. Να τι. Άρα, 1,5 εκατομμύριο. 1,5. Σου λέω είμαστε 3.000. Μπορεί να στο έθεσαν τα μαγαζιά εστίασης. Γενικά. 150 ίσον 10.000. Όχι φίλε, έχουμε γύρω στις 3.000. Μπορεί να σου βάλαν όλα μαζί. Και ταβέρνες και μπεργκεράδικα, γυράδικα και τέτοια. Εντάξει, καλά είναι τότε, βγαίνει τότε. Ναι. Όλα αυτά τα μαγαζιά έχουν ένα λόγο να θέλουν ο ΠΑΟΚ να αποκριθεί σήμερα. Είναι θέμα. Μπράβο. Και τα προποτζίδικα. Σωστά. Τα προποτζίδικα έχουν κάνει μια μικρή ζημιά στα στέκια με τα παιχνίδια. Γιατί πλέον έχουν όλο το πακέτο. Εντάξει. Και μπορείς και μπαίνεις μέσα και βλέπεις και μάτς. Οι προποτζίδες είναι το αντίστροφο, εντάξει. Όλοι να δουλεύουν το θέμα.
Όλοι να έχουν κόσμο ναι, και να υπάρχει αλλά κάποτε κατανάλωση. Ο κάθε προποτζής έφτιαχνε το δικό του προποτζίδικο όπως το ήθελε. Τώρα ο ΟΠΑΠ τους θα φτιάχνει κουκλιά. Και είναι στέκει για να κάτσεις κιόλας. Έχει δυνατότητα να παίξεις και live το παιχνίδι. Ναι. Το μόνο που τους χάλασε είναι ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Και πρέπει να βγαίνουν έξω. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε πολλά πράγματα. Στις 6 ώρα ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Ένας φίλος στην ομάδα μας γράφει ότι νομίζω ότι έχουμε παίξει και πιο νωρίς το μάτς στη Ρωσία με την ΤΣΕΚΑ. 4 πρέπει να ήταν. Νομίζω ήταν 2 ή 3 το μεσημέρι. Έτσι λέει ο φίλος. 3. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ήταν λίγο αργότερα. Αλλά 6 δεν ήταν. Ό,τι ώρα και αν ήταν, φίλε. Ήταν πιο νωρίς. Το μείον 18 είναι το ίδιο. Είτε ήταν στις 6 Ρωσίας είτε στις 8. Εκείνο το μείον 18, εκείνο ο εφιάλτης. Μέχρι να μπει τον γκολ του Μουσλίμοβιτς και να αλλάξει η θερμοκρασία, γιατί έφυγε κατευθείαν το κρύο, δεν υπήρχε κρύο μετά. Πραγματικά δεν μετρούσε η ώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νωρίς-νωρίς, γιατί πρέπει να είναι η ίδια ώρα έναρξης με τον αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν, αφού έχει τεράστια σημασία το αποτέλεσμα του ενός παιχνιδιού σε σχέση με το άλλο. Για τον ΠΑΟΚ, κανένα απολύτως πρόβλημα. Πληρέστατη η ομάδα του Ίβιτς, όλοι στην διάθεσή του, έχουν ξεπεράσει τα θέματά τους και ο Γλύκος και ο Λέοβατς και ο Περέιρα. Οτιδήποτε υπήρχε δεν υφίσταται πλέον. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στις τελευταίες 2-3 προπονήσεις και χθες φυσικά. Και όποια 18άδα θέλει να επιλέξει ο προπονητής, όποια 11άδα θέλει να επιλέξει, έχει τη δυνατότητα χωρίς να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Ο Ίβιτς, ο οποίος δοκίμασε τις τελευταίες ημέρες και ειδικά χθες ένα σχήμα, επειδή συνήθως αυτό που δοκιμάζει αυτό και στο τέλος χρησιμοποιεί, μπορούμε να αναφερθούμε. Στο τέρμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα αγωνιστεί. Μέσα στην προπόνηση δεν μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται. Καμιά φορά παίζει ο βασικός θερματοφύλακας με τους αναπληρωματικούς για να δεχτεί μεγαλύτερη πίεση, υποτίθεται. Στο μεταξύ, πολλές φορές στις προπονήσεις όλων των ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, κερδίζουν οι αναπληρωματικοί, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται 8 στις 10. Επειδή είναι ανάποδα τα πράγματα γενικώς. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Ναι. Αφήνουμε το τέρμα στην άκρη, γιατί κατά τα άλλα έχουμε απαντήσεις με Κρέσπο, Βαρέλα στα στόπερ, με Μάτος, με Λέοβατς, πλάγια στα μπακ. Με δύο αμυντικά χαφ, με τον Κάνιας και τον Τσίμιροτ. Με δεκάρι αυτή τη φορά στην εντεκάδα και σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Μπέλκα να επιλέγεται από τον προπονητή. Ροντρίγκες και Κάμπος στα άκρα. Και τον Αθανασιάδη να είναι, όπως όλα δείχνουν, η επιλογή του Ίβιτς για τη θέση του center four. Πάντα η εντεκάδα του ΠΑΟΚ έχει 2-3 θέματα ερωτηματικά. Ο σχηματισμός, αν είναι 4-3-3 με δύο οχτάρια ή αν είναι 4-2-3-1 με δεκάρι. Ο center four, ποιος θα είναι από τους 2-3 που έχει. Στα stopper, ποιοι θα παίξουν. Στα stopper πλέον ξεκαθαρίζει το τοπίο, δεν νομίζω να έχουμε πολλά ερωτηματικά. Ναι. Και στο τέρμα, αφού γίνονται κάποιες αλλαγές στο τελευταίο διάστημα. Για το τέρμα δεν έχουμε απάντηση. Θα φανεί το απόγευμα ποιον επιλέγει και αν πράγματι ισχύσει αυτό που έλεγε ότι στην Ευρώπη θα δίνει παιχνίδια στον Μπρίκιτς, ή αν αυτό αλλάζει μετά τα τελευταία μάτς και αν θα επαναφέρει τον Γλύκο. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό το οποίο έχουμε και δεν έχουμε και απάντηση δηλαδή. Στα στόπερ οι δύο ξένοι, ο Κρέσπο με τον Βαρέλα, φαίνεται ότι σταθεροποιούνται. Ήταν καλή και οι δύο στο λεωφόρο. Επειδή ειδικά για τον Βαρέλα υπάρχουν ερωτηματικά, δεν ήταν, μια χαρά ήταν στο λεωφόρο και οι δύο. Ο Βαρέλα στο λεωφόρο μάλλον έκανε και το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Οι πλάγοι back δεν αλλάζουν. Έχουν σχεδόν από εκεί ξεκινάει η εντεκάδα. Ο Μάτος και ο Λέοβατς. Δίδυμο αμυντικά half. Και αυτοί δεν αλλάζουν. Φυσικά Κάνιας Τσίμιροτ. Με δεκάρι στο παιχνίδι το βλέπει διαφορετικά ο προπονητής Μάτς Τούμπας. Όσο ξύμορο και να ακουστεί αυτό, θέλει να επαναλάβει το καλό διάστημα του δρομή του που έγινε με Πέλκα. Για το καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ φέτος στη σεζόν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, παρά τα όσα έγιναν στη συνέχεια, είναι με τον Μπέλκα στο 10. Οι δύο ακραίοι που επίσης δεν αλλάζουν είναι το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή σε μια διάρκεια χρόνου καλείται να απαντήσει σε αυτό που λένε όλοι, που κάνουν αναλύσεις. Έχει αποδειχτεί.
ότι αν τους κλείσεις, αν υπάρχουν μαρκαρίσματα και ντουμπλαρίσματα, ο ΠΑΟΚ σταματάει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό κυρίως όταν παίζει με τριάδα στα χαφ. Ναι. Τότε... τα οχτάρια του δεν ανεβαίνουν, δεν βοηθούν, δεν πατάνε περιοχή. Δεν το δημιουργεί... έχουν κιόλας. Δηλαδή ο Σάχοφ το έχει θεωρητικά. Δεν το έχουμε δει στην πράξη. Mm-hmm. Ο Τσίμινο δεν το έχει. Ναι. Όταν ακόμα και στην καριέρα του στη Βοσνία που ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο, είχε 3 ασίστ τη σεζόν, ξέρω εγώ. Δεν σου λέει ότι δεν το έχει. Και Σέντερφορ επιλέγεται μετά από καιρό, μετά από αρκετά παιχνίδια, να ξεκινήσει ο Αθανασιάδης. Αυτή είναι η επιλογή του ίδιου, τουλάχιστον μέσα από την προπόνηση. Αυτά ισχύουν για τον ΠΑΟΚ. Παράξενη κατάσταση για το αν πρέπει να σκέφτονται ή να βλέπουν τι γίνεται στο Αζερμπαϊτζάν, για το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ αν τυχόν κάνει 0-2 η Φιωρεντίνα που δεν αποκλείεται. Παράξενη κατάσταση. Κοίτα, οι παίκτες που είναι ήδη φορτωμένοι η πίεση, νομίζω τη δουλειά τους να κοιτάνε. Απλά σε κάποια φάση, αν το πράγμα πάει στο 80 και κερδίζει η Φιωρεντίνα και εσύ είσαι στο Χ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και στις 2-3 φάσεις που θα σου δώσει ο αντίπαλος που θα πάρει ρίσκα, να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το story, δεν είναι για να τα αναλύουμε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Απλά με αυτό που αναλύσαμε από την αρχή και για το σύστημα και για τις επιλογές, τουλάχιστον ο Ιβιτς θα προσπαθήσει να κάνει ένα καλό πρωτοεμίχρονο με πίεση, με τρεξίματα, με ταχύτητα. Μπας και του βγει νωρίς. Βάλαμε με τον Ατρόμητο. Ναι. Προχθές ο Μιστακίδη. Το πρώτο. Πριν 10 μέρες, πλάκα. Που τελικά. Δεν ήταν και. Ναι, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και αρκετό. Ναι. Μετά έρθε το σοκ. Σαν να τιμώρησε ο Θεός τον ΠΑΟΚ που έβαλε γκολ στην 4. Δηλαδή, ας έλεγε το match 2-0 και ας μην βάζαμε γκολ στην 4. Τι ζού. Βάλαμε και φάγαμε 3 σε 20 λεπτά. Ας έλεγε ρε και 2-1, ας πούμε. Αυτό. Λέγε, και 2-1. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τον ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν έχει ενδιαφέρον μόνο το ρεπορτάζ του αντιπάλου. Έχει ενδιαφέρον ακόμα και το ρεπορτάζ που προκύπτει από το Αζερβαϊτζάν. Τι γίνεται, τι λέγεται, τι λένε οι Ιταλοί, πώς θα παίξουν. Όλα παίζουν ρόλο αυτή τη βραδιά ή αυτό το απόγευμα. Ας ξεκινήσουμε με το τι ισχύει για τη Λίμπερετς που ήρθε εδώ από προχθές και είναι στο κλίμα του αγώνα από νωρίς. Ο Γρηγόρης Ατρίδης θα μας ενημερώσει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Τι προκύπτει από τους Τσέχους και επειδή είχαμε χθες και απεργία και εδώ το ρεπορτάζ με έμεινε λίγο πίσω και από δηλώσεις και από τα σχόλια, από την προπόνηση. Αρχικά είναι αυτό που είπες Δημήτρη, ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχουν έρθει λίγο νωρίτερα, έτσι. Έχουν φτάσει το βράδυ της Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαν να έρθουν και Τετάρτη, ενδεχομένως να έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι αρκετά νωρίς. Δηλαδή δεν είναι ούτε στις 8 ούτε στις 10, οπότε ίσως αυτό τους έκανε να έρθουν και λίγο νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσαν να έρθουν. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν θα είναι μόνοι τους, θα έχουν 150 οπαδούς στο πλευρό τους. Η μεγαλύτερη μερίδα θα φιλοξενηθεί στην θύρα 8, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα φιλοξενηθούν στα επίσημα του γηπέδου της Τούμπας. Μην νομίζεις και στην Τσεχία στο παιχνίδι 150 κάναν κερκίδα. Αυτή είναι, δεν είναι άλλη. Δηλαδή και σε εκείνο το μάτς ήταν μια γωνίτσα, πιο πολλά τα πανώ, απλωμένα, παρά ο κόσμος. Είχαν και απάντηση σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί σε εκείνα μέτρηση ακούγονταν πολύ και ο παδί του ΠΑΟΚ που ήταν και πολύ άριθμοι και εκεί. Τετραπλάσιος ο πυρήνας των φανατικών. Τώρα, για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, χθες ήταν η σημαντική ημέρα, γιατί όπως ορίζει το εθνοτυπικό της UEFA, ήταν αρκετά γεμάτη, υπήρχε η δυνατότητα να κάνει προπόνηση ομάδα και στην Τούμπα, υπήρχε και η συνέντευξη τύπου πριν από την προπόνηση. Τώρα, στη συνέντευξη τύπου έχει ένα ενδιαφέρον στις δηλώσεις του Τριψόφσκι, ο οποίος έχει σταθεί πάρα πολύ στην αποτελεσματικότητα που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που προβληματίζει σου τον λέει, ίδιο. Αυτοί με όλους τους άλλους είναι χασογκόλες. Με μάζρυγαν να τα βάλουνε.
λέει αυτός. Ναι, ναι. Σίγουρα είναι κάτι που το προβληματίζει, γιατί αν θυμηθούμε και αυτό που μας είπε ο Τσέχος συνάδελφος της προάλλες, η αποτελεσματικότητα είναι κάτι που λείπει, πολύ από την Σλόβαν. Αλλά γενικά συνέντευξη τύπου θυμήθηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και είπε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε πολλά από εκείνη την αναμέτρηση. Και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ αποτελεσματικός και σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι στο Λίμπερετς είναι μια προειδοποίηση για εμάς. Είναι κάτι που σίγουρα δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί και το οριοθέτησε σαν τον βασικό στόχο της ομάδας. Τώρα, ρωτήθηκε, όπως θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και εμείς τον Ίβιτς, αν δεν υπήρχε η απεργία, αν το μυαλό του θα είναι στο παιχνίδι στο Αζερβαϊτζάν, και είπε ότι σε κάθε περίπτωση εμείς δεν θα πρέπει έχουν λόγο. Δεν έχουν λόγο. Όχι, όχι. Ναι, αυτοί ένα λόγο παραπάνω δεν θα πρέπει να σκέφτεται εκείνο το παιχνίδι. Μόνο νίκη θέλουν και βλέπουν μετά. Αυτό ακριβώς είπε και εκείνος. Είπε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την νίκη. Και από εκεί και πέρα, μετά το παιχνίδι, θα μας απασχολήσει το τι έγινε στο Αζερβαϊτζάν. Έκλεισε την αναφορά του, μιλώντας και για τον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, μια εκπληκτική εμπειρία για εμάς. Και σίγουρα θα έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε την νίκη, η οποία ενδεχομένως να ισοδυναμεί και με πρόκριση. Γιατί θα πρέπει να ουσιαστικά να δώσουμε χαρά και στον κόσμο που έρχεται δίπλα μας. Είναι μακρινό το ταξίδι και σίγουρα είναι σημαντικό που έρχονται για να μας ενισχύσουν. Ποιο ταξίδι είναι μακρινό? Τσεχία, Ελλάδα. Αυτό είπε ο προπονητής. Είπε ότι δεν είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή το Ελλάδα-Αζερβαϊτζάν, τι είναι να μένει αυτό μακρινό? Τέλος πάντων. Ναι, είναι και στο τι πλαίσιο βάζεις πάντα τη σύγκριση, αν θέλεις να κάνεις κάποια σύγκριση. Τώρα, υπάρχουν γενικά και τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις στον τύπο της Αιχίας από τους ποδοσφαιριστές. Αρκετοί από αυτούς πιάνονται από την τούμπα και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της. Θέλουν ουσιαστικά να ζήσουν αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο στο να μείνουν στην ατμόσφαιρα που θα δουν, αλλά να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να πάρουν την νίκη, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο είναι τελικός αυτή η αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ, άλλο τόσο είναι τελικός και για την Σλόβαν. Έτσι πως είναι μπερδεμένη η κατάσταση σε αυτόν τον όμιλο, όλα θα παίζονται μέχρι και το τέλος. Και σίγουρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ όλα θα παίζονται μέχρι το τέλος, εκτός αν ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, επειδή το αναφέραμε και προχθές, ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα των Τσέχων στο σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει μια εκτίμηση για την ενδεκάδα τους. Υπάρχει το πρόβλημα του Χόβαρκα στην άμυνα, υπάρχει και η απουσία του Μπάρος, που προφανώς και είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο πιο φημισμένος επιθετικός τους, αλλά είναι και ένας παίκτης πολύ κομβικός. Είναι και πολύ έμπειρος, που φαντάζομαι ότι θα τον ήθελαν σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι και οι δύο απουσίες προβλήματα τραυματισμών. Τώρα, με βάση το ρεπορτάζ και από την Τσεχία, υπάρχει μια εκτίμηση για μια ενδεκάδα σε παράταξη 4-2-3-1. Ο Ντουμπράβκα είναι ο τερματοφύλακας. Ο Μπάρτοσακ θα είναι ο αριστερός μπακ. Στα δεξιά θα αγωνιστεί ο Καραφλάτ. Πώς? Καραφλάτ. Τι σε νοιάζει? Καραφλάτ. Θα το πεις ποτέ σωστά και σε νοιάζει. Μια φλάτ καράφλα δηλαδή, ναι. Που ακούει τα φλατ τραγούδια του Καρά, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, για λέγε. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Κουφάλ και ο Ποκόρνη. Εδώ Κουφάλ, Κουφάλ και Καραφλάτ. Μην ηρωνεύεστε, δεν σας παίρνω. Μην το μιλάτε. Μην το μιλάτε. Ο Κουφάλ θα βάλει γκολ. Θα λες ρε, άντι Κουφάλ. Τι λέει. Ο Κουφάλ είναι άπειρος. Μην προκαλείς την τύχη σου. Είπαμε, το χόντρε. Είσαι άπειρος. Ο Κουφάλ, πώς ακούνε και ο Κουφάλ, του τον έχω μιλήσει πάρα πολύ, γιατί είναι και ο παίκτης που θα κληθεί να αντικαταστήσει το κενό του Χόβορκα στο κέντρο της άμυνας. Και αυτό που μας είχε τονίσει και ο συνάδελφος ο Τσέχος που τον βγάλαμε προχθές είναι ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που η φυσική του θέση είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Απλά πιθανότητα σε αυτή την αναμέτρηση θα χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός αμυντικός. Ο Σκόνδρας. Τώρα, της ο Χόβορκα είναι αυτός που χάσε κεφαλιά από τον Κλάους. Αυτός είναι. Τώρα, δεν το... Ο αριστερός μπακ που χάσε κεφαλιά από τον Κλάους. Γιατί ο Κλάουζο εκείνη φάση επίδειξε με τον αριστερό μπακ. Ναι, ναι, ο οποίος είχε αλλάξει θέση. Ήταν το εξάρι εκείνος ο καλός. Που ήταν στο κέντρο και πήγε αριστερό μπακ. Ο κοντός. Ένας πολύ κοντός. Για πες τους υπόλοιπους να το βρούμε. Τώρα, στα χαφ θα αγωνιστούν πιθανότητα δύο ποδοσφαιριστές. Ο Μπρέιτε και ο Φίλπρεχτ. Ο Σεύτσιχτ θα είναι μπροστά τους ως επιτελικός. Ο Μπάρτλ θα είναι
ο αριστερός εξτρέμ, ο Εκπάι θα είναι στα δεξιά στην επίθεση και κεντρικός επιθετικός θα είναι ο Κομλιτσέγκο, και αυτός έχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για την αναμέτρηση. Είναι ποδοσφαιριστής που είναι δανεικός από την Κράσνονταρ. Σε επικοινωνία που είχαμε με τσέχους δημοσιογράφους, αυτό που μας είπαν ότι θέλει να δείξει πράγματα, πιθανότητα, γιατί δεν θέλει και πάρα πολύ να επιστρέψει στο Κρασνοντάρ. Τώρα δεν ξέρω γιατί, γιατί έχουμε πάει και στο Κρασνοντάρ, δεν είναι για τόσο άσχημα, αλλά μάλλον για κάποιον ο οποίος μένει μόνιμα εκεί, δεν ήταν για κάτι τέτοιο. Είναι χαρά ήταν το Κρασνοντάρ. Έχει βάλει 5 γκολ στην καριέρα του Κουφάλ. Και τα δύο είναι στο Europa League. Μιλάτε, ναι. Τρία στο Europa League. Δύο στα προκριματικά και ένα στο Europa. Εντάξει. Ναι, με καραφιάτ, όχι καραφλάτ, με καραφιάτ και κουφάλ στη τετράδα της άμυνας η Σλόβαν. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι λίγο δύσκολη η μετάδοση, αλλά τέλος πάντων. Ο Σικόρα ήταν εκείνος που είχε πάει αριστερό μπακ. Ο Σικόρα ήταν ο καλός, ο κοντός που είχαν μπροστά. Το νούμερο 6 που τον έβαλε στο τέλος αριστερό μπακ. Που είχε την ασίστ. Και έχασε την κεφαλιά από τον Αθανασιάδη. Κάτσε λέει. Πάντως... Ο κοντός, ο καλός τους που έβγαλε την ασίστ. Ναι, αυτός, το νούμερο 6. Στο τέλος που έκανε τις αλλαγές για να ρισκάρει, τον έβαλε αριστερό μπακ. Τον έπαιρνε αυτό να στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Μάλιστα. Μεταξύ μας. Όχι να μου κάνει διαφορά. 23 ετών. Όχι να μου κάνει διαφορά, απλά. Είναι ο πιο ακριβώς εδώ στη λίστα του Transfermark. Με διαφορά από τους άλλους. Λογικό. Δεν τον ανέφερε στην 11η, ε. Όχι. Πάντε κάτω, σου δώσαν πάλι. Αυτή είναι και μία εκτίμηση, έτσι, να δούμε σε ποιο βαθμό θα επιβεβαιωθούμε. Εμείς νομίζεις, και αυτός τους είπε ότι παίζει βρήκαν... ο Σκαρτάδος και ο, τους βρήκανε... ο Δαμανάκης. Τους βρήκανε τέτοιο με το σεξουαλ και τους λένε ότι είναι κάνες... Εντάξει, μιλάμε τώρα, βλέπεις τον Ατρίδη, ρε φίλε. Ο άνθρωπος βορτίζει τα δόντια 25 λεπτά. Ωραία. Όχι, ρε, αυτός είπε δώσεις... Τζαβέλας. Είπες Τζαβέλας, είπες. Ε? Δεν λέτε να, για τον 11ο του ΠΑΟΚ. Ναι, και τι σου είπε αυτός για το Little Company, ξέρω εγώ. Είπα ότι κόντρα σε αυτά που κρύβει ο Ήβιτς τις τελευταίες ημέρες είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ο Τζαβέλας, είναι ο άσος που έχει στο μανίκι του. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Έχουμε πει κι εμείς παπάδες, δε φίλε. Γιατί, πάντως, το Μήτο Γλουδάνη είχα βάλει κάθε φορά. Ότι με όποιον μιλήσαμε από Τσεχία, ανεξάρτητα από το αν θα πέσει 100% μέσα ή όχι στην 11ο, η προσέγγιση της αναμέτρησης είναι πολύ επιθετική. Και αυτό μια που χαρά. Λένε είναι ότι δεν ξέρω αν από πολύ νωρίς θα μπει στη διαδικασία Σλόβα να ανοιχθεί, αλλά θέλει μόνο τη νίκη. Γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή μες στην αναμέτρηση θα πρέπει να ανακατέψει περισσότερο το παιχνίδι και να ψάξει τον γκολ. Τώρα θα πρέπει να το περιμένουμε, να το δούμε γι' αυτό στην πράξη. Η αλήθεια είναι ότι συμφέρει τον ΠΑΟΚ να ανοίξει νωρίς το παιχνίδι από την πλευρά της Σλόβαν. Υπάρχει ένα ατού της Σλόβαν που έχει να κάνει με το Μοσχάρι, εκείνο που έχει μπροστά, πώς το λένε, Καβλιτσέγκο, πώς λέγεται. Κομλιτσέγκο. Ο οποίος είναι Μοσχάρι κανονικό. Που μας έβαλε τον κόσμο από το παιχνίδι. 21 ετών. Και εκεί τώρα μην έχουμε πάλι το θέμα με τον Παπακάρ στη Φιωρεντίνα. Μην πηγαίνει πάλι πάνω στον Κρέσπο και πρέπει να υπάρχουν βοήθειες. Το ρόστερ τους γενικά είναι όλοι μικρή σε ηλικία, έτσι. Οι δύο που ξεχωρίζουν και είναι πάνω από 30 είναι ο Λάτκα στις 32. Ο Λάτκα που έπαιζε τον Πανιόνι. Που δεν παίζει, ναι. Έκανε καλό μάτσο πρώτο παιχνίδι. Τι πάρα μεγάλη, το δίναμε στο ξενοδοχείο. Και, ναι. Και ο Μπάρος που είναι 35, έτσι. Ναι. Και δεν παίζουν αυτά τα στηρίγματα. Δεν παίζουν. Όχι, όχι. Και πονάνε πολύ, πιστεύω, σε επίπεδο εμπειρίας. Δηλαδή, ειδικά τον Μπάρος θα θέλανε πάρα πολύ να τον έχουν, αλλά. Μάλιστα. Ενώ εμείς οι βετεράνοι του Βιετνάμ σφίζουμε από εμπειρία. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην τους βγει το παιχνίδι και να μας βγει το δικό μας και να μπορούμε να διαχειριστούμε και η Φιωρεντίνα να κάνει το αυτονόητο, εντάξει. Γρηγόρη, να επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε τι έχουμε και από το Αζερβαϊτζάν. Καταρχάς, να θυμίσουμε για τη Λίμπερετ, αφού μιλάμε για τους Τσέχους, ότι σε περίπτωση νίκης. Χρειάζεται ήττα της Κάραμπαχ. Ναι, είναι μόνο αυτό το σενάριο. Η τριπλή ισοβαθμία δηλαδή. Με ΠΑΟΚ, Κάραμπαχ και Λίμπερετ στους 7, εκεί όπου μένει έξω ο ΠΑΟΚ. Να το ξαναθυμίσουμε αυτό. Έχουν οι Τσέχοι και οι Αζέροι από 7 βαθμούς στα μεταξύ μας παιχνίδια των τριών ομάδων και ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο 3 αν χάσει από τους Τσέχους. Αυτό είναι το σενάριο που τους δίνει την πρόκριση. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν και οπωσδήποτε τη νίκη και... Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα που να τους βολεύει. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει για άλλο αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει το σενάριο στο οποίο ο ΠΑΟΚ φέρνει ισοπαλία και με ήττα της Καραμπάκ, επειδή είναι καλύτερο το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ από τους Αζέρους, γι' αυτό το λόγο καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση. Και δεν μπορείς να πεις ότι θα είσαι και με τα τρανζιστοράκια στα αυτή.
δεν έχει μετάδοση από τραζίστορ σε τέτοιο ενδεχόμενο, οριακό. Θα λέμε εμείς τι γίνεται να πάσα στιγμή. Ωραία, άρα Γρηγόρη, να έχουμε ρεπορτάζ και από το μάτς στο Αζερμπαϊτζάν, ειδικά για τη Φιωρεντίνα, ειδικά για τη Φιωρεντίνα, που τους έχει όλους εκεί βέβαια κανονικά ο Πορτογάλος, προπονητής. Περισσότερος από όσους είχε με εμάς πάντως. Ναι, τα ξαναλέμε σε λίγο, έτσι. Εντάξει. Τα λέμε σε λίγο. Κλείνουμε μια πρώτη, κάνουμε μια πρώτη αναφορά στο ΠΑΟΚ Λίμπερετς, με ό,τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ και ό,τι αφορά τους Τσέχους. Για τον ΠΑΟΚ, όπου μέλος της ομάδας εδώ και 5-6 μέρες είναι κανονικά και ο Ιβάν Σαββίδης, χωρίς τώρα πλάκα και χιούμορ και τα λοιπά, είχε χθες μια δυσφορία. Από ό,τι καταλάβαμε, πρέπει να ανέβει και η πίεση. Βρέθηκε στο νοσοκομείο, γιατί είναι από τους ανθρώπους που δεν αφήνουν στην τύχη έτσι, τέτοια θέματα υγείας, όπως ίσως πολλοί άλλοι. Όταν έχει κάτι το ψάχνει και ενδιαφέρεται και καλά κάνει. Πήγε στο νοσοκομείο, έκανε κάποιες εξετάσεις λόγω αυτής της δυσφορίας και της πίεσης που ανέβασε. Δεν φάνηκε κάτι ιδιαίτερο. Επέστρεψε στο ξενοδοχείο και επαναλαμβάνουμε εδώ και 5 μέρες είναι συνέχεια μαζί με την ομάδα. Προφανώς τώρα να υποθέσουμε ότι δεν θα ισχύσει αυτό που είχε πει, ότι δεν θα έρθει στο γήπεδο το βράδυ της Δευτέρας εκείνης της τραγικής, όπου τρελάθηκε και είπε δεν θα ξανάρθω. Εδώ πήγε και στο μπάσκετ. Καλά, εντάξει. Και θα είναι κανονικά στο γήπεδο σήμερα, όπως είναι κανονικά όλες αυτές τις μέρες μαζί με την ομάδα. Είναι μέλος της ομάδας αυτό το δύσκολο διάστημα. Λοιπόν, ας κλείσουμε την πρώτη ώρα στην εκπομπή μας. Μαζί μας για πρώτη φορά και για αρκετό καιρό Burger and Shake στην Κούσκουρα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα προσφέρει εξαιρετικά μπέργκερς φτιαγμένα από 100% μοσχαρίσκιο φρέσκο κρέας, εγγυημένα μοσχαρίσκιο και εγγυημένα φρέσκο. Και βέβαια εκπληκτική τηγανητή πατάτα, δικιά μας πατάτα, την κόβουμε, την τηγανίζουμε, δεν είναι προτηγανισμένη, δεν είναι πλαστική πατάτα. Ωραία, κορυφαία μπέργκερ στην Κούσκουρα, στα παλιά τα Goodies, Burger and Shake, με πάρα πολύ ωραίες μουσικές σε έναν πολύ ωραίο χώρο και βέβαια εκπληκτικά κοκτέιλ για να ακολουθήσει το μπέργκερ σας. Μαζί μας και η Αναδομό. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, να φτιάξετε το χώρο σας λίγο πιο όμορφο, να περάσετε πολλές ώρες εκεί, διότι είναι και οι οικογενειακές γιορτές, οι γιορτές των Χριστούγεννων. Το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, το μπάνιο ή και ολόκληρο το σπίτι, με ένα απλό τηλεφώνημα 2311-241-508. Εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα χρηματοδότησης και πληρώστε και με άτοκες δόσεις. Και Ρεγκίνα, τα κορυφαία είδη υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπείτε και στο reginabanio.gr για να δείτε το κατάλογο με όλα τα προϊόντα Regina, τα οποία τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα, τα κορυφαία αυτά ήδη υγιεινής. Μαζί μας και ο Μπειρατής στο πρώτο μέρος. Σήμερα είναι Πέμπτη και εκτός του ότι είναι η Thursday Thursdays με τον Παναγιώτη Καπελτζή και με Stoner, με Hard Rock, με Heavy Metal, αυτά αργά, πιο νωρίς από το απογευματάκι, από τις 6 ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, τηλεοράσεις μεγάλες, πολύ ωραίους χαβάλες, πολύ ωραίο κλίμα, μπέργκερ συνοδευτικά, πολύ ωραίες μπύρες από διάφορα είδη και βαρέλι και μπουκάλι και όλα αυτά στην Διογένους 17 στην Κάτω Τουμπάν. Σκοπεύετε να πάτε στο ματσάκι, απλά περνάτε, παίρνετε 400 ml με 2 ευρώ και συνεχίζετε για την Τουμπά διάλειμμα. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχουμε σε κρεμόρι το ρεπορτάζ του άλλου αγώνα που είναι εξίσου σημαντικός. Και ο διαγωνισμός μας που τρέχει για τους φίλους που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για όσους θέλουν να κερδίσουν εισιτήρια και να δουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λίμπερετς. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Μικρή συμμετοχή μέχρι τώρα για τα εισιτήρια. Βέβαια. Όποιος στείλει κερδίζει από ό,τι φαίνεται. Τελευταία ώρα, είναι δυνατόν. FM κενό, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή να μην έχει Τούμπα 15.000 κόσμο. Ακ, τώρα τι κάνει. Όχι, αναρωτιέμαι τι κάνω. 20 θα έχει. 20 λες εσύ. Δυσκολεύμαστε. Δεν ξέρω. Παίζει ρόλο και το τι είναι 6 ώρα το μάτς. Δεν παίζει λίγο. Παίζει. Λίγο. Βοηθάει την επαρχία, σκοτώνει την αγορά.
Πάνω απ' όλα είναι το κλίμα λίγο παράξενο, φυσικά. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Αλλά βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Τι να πεις, ότι δεν γίνεται λεπτή σημασία του παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε και θα έχει πάνω από 20.000. Να δούμε. Στο γήπεδο. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24 με Γιαννίρη. Να πάτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι. Εντάξει, τι? Θα πάμε στο τέλος, στην καινούργια παρουσία χορηγού στη δεύτερη ώρα. Ναι, ναι, ξεκινάμε το Γιαννίρη, αφού το είπες κιόλας. Γιαννίρης, λοιπόν, θα πάμε Σαββατοκύριακο στο Open Weekend. Ωραία, 10 και 11 Δεκεμβρίου. Μόνο ο Citroën Γιαννίρης δοκιμή του νέου C3. Τα 45 χρόνια της Citroën Γιαννίρης εγγυώνται τις άψογες υπηρεσίες του ομίλου γενικότερα. Μόνο η Citroën Γιαννίρης, λοιπόν, test drive του νέου Citroën σε 3. Με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299 στη δεύτερη ώρα, με ασυναγώνιστες τιμές στο service και στα ανταλλακτικά σου καταλήτες και στις εξατμίσεις. Beta Auto Center, τηλέφωνο για ραντεβού 46 11 63. Η Ρέμβη στο 4.33% καλείται για να κλείσει τραπέζι και σήμερα που έχει παιχνίδι και όλες τις μέρες και αύριο μπουζούκι Παρασκευή στο μεγάλο χώρο που ανοίγει. Τραγουδούνε Χρήστος Ανδριανός, Βασίλης Αραμπατζής και Βάγια Λάμπρου, είναι εκεί για εσάς για να ανεβάσουν το κέφι σας μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Και ένα μεγάλο καλωσόρισες στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός, όπου περιμένουμε από έναν Ιταλό σήμερα να μας κάνει κάποιο δώρο, να πάρει το χ να κερδίσει μέσα στον Μπακού για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση με νίκη. Το κέντρο μπαταρίας Ιταλός, λοιπόν, έχει μπαταρίες αυτοκινήτου Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες. Έχει 24 ώρες το 24ωρο υπηρεσία, κάνει αλλαγή μπαταρίας δωρεάν και έλεγχο του δυναμού με ένα, και δίνει και δώρο ένα λίτρο παραφλού. Το κέντρο μπαταρίας Ιταλός έχει 3 καταστήματα, το ένα είναι στις οικίες, το άλλο στη Μοναστηρίου και το τρίτο είναι στη στροφή θέρμης, στο τηλέφωνο 2310-54-59-99. Καλείτε και όποιο βολεύει κατάστημα, έρχεται εκεί με το μηχανάκι ο συνεργάτης, περνάει την καινούργια μπαταρία ή ελέγχει να δει αν χρειάζεται αλλαγή η μπαταρία σας και ξεμπερδεύεται μια και καλή και από αυτό το πρόβλημα. Και δεν υπάρχει Ιταλός χωρίς φινέτσα, εντάξει. Και με φινέτσα τα κάνουμε όλα. Εννοείται. Τι έχουμε, έχουμε διαιτητές, άνοιξες αμέσως. Ναι, γιατί ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, έχουμε Ξάνθη, Λάρισα, Μάνταλος. Τέταρτος ο Φωτιάδης. Διπλό το βλέπω αυτό. Ξάνθη, Λάρισα. Ναι. Δύσκολα. Μάνταλος. Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Σιδηρόπουλος. Πάλι ο Σιδηρόπουλος, εκτός έδρας του Παναθηναϊκού. Ναι, Αστέρας, Τρίπολης, Βέρεια, Κουτσάφτης. ΠΑΟΚ, Πλατανιάς, ο Γκράνας από τη Θράκη. Με Καραβασίλη, Καβάλας και Καραγκιζόπουλο η Μαθίας βοηθούς. Ο Κιοτζένης από την Ξάνθη είναι ο τέταρτος. Πανετολικός, Ηρακλής, Γρατσάνης, Τρικάλων. Τάτσης βοηθός και Πιλαρινός από Ζάκυνθ. Ο Αρετόπουλος τέταρτος. Εμφανίστηκε ο Αρετόπουλος. Σε ποιο είναι? Στον Ηρακλή τέταρτος. Πανιόνιος, Κέρκυρα, Κατσικογιάννης, Υπήρου. Με Κοντιζά και Μπουξμπάουμ και Διαμαντόπουλο τέταρτο. Αυτό Μπουξμπάουμ ακόμα παίζει. Με μπερδεύει το όνομά του. Τι είναι αυτό? Ράινχαρτ, μάλλον. Δυτική, Ανατολική Αττική. Στο ΠΑΣ για έναν Ολυμπιακός σφυρίζει ο διεθνής Παπαπέτρου που έπαιξε προχθές το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Το ξαναβάζουν σε ένα μάτς του δεύτερου με τον πρώτο. Ντέρμπι. Τι να πεις. Με Δημητριάδη Καστοριάς και Καμπούρη Ευβίας. Καραντώνης τέταρτος και το μάτς ΑΕΚ Λεβαδιακός με τον Μπλάνα Μεσσηνίας. Αυτός ο Γκράνας πρέπει να είναι ο διαιτής που έπαιξε την ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Αυτός πρέπει να είναι. Νομίζω είναι ένας, μας έπαιξε τέταρτος πρόσφατα. Νομίζω στη λεωφόρο θα ήταν τέταρτος. Εκτός ορισμού σε μάτς ως πρώτοι οι διαιρετές οι περίεργοι. Εδώ βέβαια μπαίνει ο Αρετόπουλος ως τέταρτος
μετά από καιρό εμφανίζεται και θα είναι τέταρτος σε ένα μάτς. Μίτσχη. Όχι, δεν υπάρχουν. Έχουν εμφανιστεί ως τέταρτη μια φορά ο Βοσκάκης και μια ο Αρετόπουλος. Από όλους τους περίεργους που πράγματι. Δεν άλλαξαν οι πίνακες. Έτσι δεν ενημέρωσαν. Διευρύνθηκαν. Ναι, ή βλέπεις κανένα πρόσωπο καινούργιο. Πώς δεν έχει καινούργια. Και ο Μπλάνας και ο Γκράνας ο και ο Γρατσάνης, αυτός τα τρίκαλα. Ένας Διαμαντόπουλος, τέταρτος, ένας Μιχελής. Έχει πολλά νέα ονόματα. Έχουν ανέβει πολύ. Θα κοπούν στην πορεία, λένε. Θα γίνει λίγο πιο ομαλά το κόψιμο διαιρητών. Ο Γκράνας με ενημερώνει φίλος ήταν τέταρτος στη Λεωφόρο προχθές. Εγώ αυτό το σου είπα πριν από λίγο, το Αλτσχάιμερ. Ναι. Πολύ καλός διαιτητής, ανέβηκε φέτος και τα λοιπά. Ένας φίλος που γνωρίζει τα θέματα και μας ενημερώνει για αυτόν τον διαιτητή. Εντάξει, ΠΑΟΚ Πλατανιάς είναι το μάτς. Καλή ομάδα Πλατανιάς, θα το πιάσουμε από αύριο. Καλή, δεν είναι για να... Καλή ομάδα. Καλή ομάδα είναι, φίλε, τι. Είδα το Πλατανιάς ΑΕΚ και το ΑΕΚ Πλατανιάς. Για 70 λεπτά πρέπει να κερδίσει ο Πλατανιάς. Άλλο που χάσει. Δεν βάζει γκολ ποτέ. Δεν, αυτό είναι το πρόβλημά του. Ναι, εσύ έχεις σκίσει τα δίχτυα. Δεν έχεις αφήσει ψαρά να ψαρέψεις τη μηχανιώνα. Τρία έβαλε, ρε φίλε, που θες ο ΠΑΟΚ στο Ανατρόμητο. Ναι, όντως υπάρχουν και αυτά. Πάμε γρήγορα στον Γρηγόρη για να κλείσουμε την αναφορά μας στη σημερινή αγωνιστική του Europa με το άλλο μάτς που είναι εξίσου σημαντικό. Μπάλα είναι. Δεν είναι υφίστατη η έκφραση πώς γίνεται να χάσει η Φιωρεντίνα. Γίνεται να χάσει η Φιωρεντίνα από μια καλή ομάδα όπως είναι η Κάραμπαχ. Μια ομάδα που έχει κάνει καλά παιχνίδια, είναι άπειρη όμως και σε δύσκολες καταστάσεις λυγίζει. Αυτό είναι το μειονέκτημά της και θα δούμε και σήμερα αν αυτό επιβεβαιωθεί. Σε γεμάτο γήπεδο εκεί στο Αζερμπαϊτζάν. Καλούτσικη έδρα. Δεν τη λες και αδιάφορη όπως στην Τσεχία. Απέναντι στους Ιταλούς που είναι ένα μεγάλο κλαμπ, είναι ένα κλαμπ στο οποίο ασκείται πίεση. Δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή ήττα σε κανένα μεγάλο κλαμπ. Και εκεί έχουν προβλήματα και εκεί ξεφωνίζουν τον προπονητή. Δεν μπορεί εξορισμού να εμφανιστεί αδιάφορη η Φιωρεντίνα. Ευτυχώς στην αποστολή δεν είναι πιτσιρικάδες τρίτης επιλογής. Είναι η βασική και η αλπρονατική γνωστή παίχτης Φιωρεντίνα. Όποιος και να παίξει. Είναι ένα επίπεδο πάνω από την Κάραμπα. Θεωρητικά είναι φαβορή η Ιταλική ομάδα. Έχουν κάνει και δηλώσεις οι Ιταλοί για τον ΠΑΟΚ. Έχουν δεχθεί και ερωτήσεις από τους Αζέρους για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα μάτς το οποίο τους στιγμάτισε αυτό το 2-3. Έτσι. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης Πατρίδης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι αν γνωρίζαμε το τι ακριβώς θα μάθουμε μιλώντας με Ιταλούς δημοσιογράφους και με Αζέρους, αλλά κυρίως με Ιταλούς, ήταν φοβερό θέμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε και σχετική μουσική για τη βόμβα μεγατόνου σαν είδηση που έρχεται. Είναι σοκαριστικό αυτό που έχει γίνει χθες στη συνέντευξη τύπου στο Αζερμπαϊτζάν. Ναι, πες μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη επίθεση από τους Αζέρους δημοσιογράφους προς τον Ταταρουσάνου και προς τον Σόουζα, που είναι αυτοί που προσώπησαν την Φιωρεντίνα. Mm-hmm. Και ο λόγος για τον οποίο δέχτηκαν επίθεση είναι γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι, γιατί δεν έπαιξαν όπως μπορούσαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία και έδωσαν στον ΠΑΟΚ την δυνατότητα, τον ΠΑΟΚ τον οποίο αυτοί κέρδισαν σε δύο παιχνίδια, να διεκδικεί την πρόκριση και να μπορεί κιόλας να την πάρει αν αυτοί δεν τα καταφέρουν σήμερα. Είναι τι είδους δηλαδή, τι στείλετε, τι είπανε. Έχει ερώτηση που έχει γίνει προς τον Σόουζα που αυτό που τον ρωτάει ουσιαστικά είναι γιατί η Φιωρεντίνα δεν ήθελε να κερδίσει, γιατί ήθελε να χάσει. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση που λέει έξυπνο. Για ποιο λόγο διαγράφεται την Καραμπάκ. Προφανώς και δεν μπόρεσε να απαντήσει και κάτι συγκεκριμένο σε αυτό ο Πορτογάλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μίλησε για Μπινελίκη ο Πορτογάλος. Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς ο συγκεκριμένος επικοινωνιακά ξέρει και χειρίζεται πολύ καλά τις καταστάσεις. Πάρα πολύ ξέρει, τα χειρίζεται. Είδαμε με τον Μπερναντέσκι τι έγινε. Ακόμα ξύλο πέσουν μεταξύ τους αυτοί. Ναι. Ήθελα να το πει, γι' αυτό το λέω ότι ξέρει πώς να χειρίζεται τις καταστάσεις. Αλλού και αλλού μπορεί να μην μιλάει και να μην βγάζει ειδήσεις, αλλά όταν θέλει να πετάξει πόντα το κάνει ακόμα και αν το κάνει με πολύ άκομψο τρόπο. Τώρα, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, επανέλαβαν οι Αζέροι πολλές φορές, ακόμα και στον Δεδρουσάνου, ότι η Καραμπάγκ έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ δύο φορές και
για ποιο λόγο εσείς χάσατε από τον ΠΑΟΚ στην έδρα σας, μήπως φοβάστε την Καραμπάκ. Το Ταρουσάνο απάντησε ότι κερδίσαμε την Καραμπάκ 5-1, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, η οποία ξέφυγε από μια φυσιολογική συνέντευξη τύπου, ολοκληρώθηκε με αναφορές στην ιστορία της Καραμπάκ και στους πολέμους που είχαν εκεί οι πρόσφυγες οπαδοί της ομάδας. Ανέφεραν ότι ο προπονητής της ομάδας, τον οποίο αποκαλούσαν σαν εθνικό ήρωα, είναι και αυτός ένας πολεμιστής και γνωρίζει την κατάσταση στην ομάδα, την κατάσταση των οπαδών, και γι' αυτό το λόγο θα μπει στη δικασία να πολεμήσει. Και ξεκαθάρισαν ότι, αφού έχουν ρωτήσει και 2-3 φορές τον Σόουζαν, και εκείνος γνωρίζει την ιστορία για το της Καραμπάκ και της πόλης και των προσφύγων των οπαδών της, ξεκαθάρισαν ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη σήμερα, στην οποία η Φιωρεντίνα δεν έχει να αντιμετωπίσει απέναντι στην Καραμπάκ, αλλά έχει να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος, προφανώς, και είναι πολύ πολιτικό κλίμα. Ναι, έχουν γίνει και αυτές οι ερωτήσεις και έχει γίνει η μεταφορά αυτών των ειδήσεων και από τους Αζέρους δημοσιογράφους. Γενικά ήταν αρκετά πολεμικό το κλίμα. Δεν ήταν κλίμα συνέντευξης τύπου. Δηλαδή, ωραία, οι Ιταλοί, με κανένα δύο Ιταλούς που πρόλαβα εγώ τώρα να μιλήσω, είναι ψιλοσοκαρισμένοι για την εμπειρία που έχουν ζήσει σε ένα παιχνίδι Europa League. Τώρα, αυτό προφανώς και δεν είναι θετικό. Δεν το συζητάμε. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης που θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν σήμερα οι Αζέροι για να πάρουν την νίκη και να δυσκολέψουν τη Φιωρεντίνα. Γρήγορα, μέσα σε παρένθεση, σε παρακαλώ, αφού έχεις Ιταλούς που είναι στο Μπακού, στείλ τους μήνυμα να μην πάνε για φαγητό στο ημίχρονο. Να μην πάνε στην αίθουσα που μοιράζει το φαγητό. Μην το ζήσουν αυτό. Να πάνε νωρίτερα δηλαδή. Να μην πάνε καθόλου. Ή όταν πάνε. Όχι, όταν πάνε να πάρουν και τις κάμερες. Ναι. Ναι, γιατί όχι, μαζί σας δεν ήμουν, αλλά φέτος δεν ήμουν μαζί σας, πέρυσι ήμουν, αλλά για το φετινό ταξίδι είχα μια πληροφόρηση για κάποια εδέσματα που κυκλοφόρησαν, για τα οποία έγινε πόλεμος. Δηλαδή... Πόλεμος κανονικός. Δε. Είναι πώς βλέπεις πλάνα από πρόσφυγες με φορτηγά από πίσω να παίρνουν ψωμιά. Απλά αντί για ψωμιά, ωραία, βάλε κεμπάπ, και αντί για φορτηγό βάλε μια αίθουσα. Εκεί εσείς τι κάνατε, πώς έγινε. UEFA... Εγώ πρόλαβα, ψήνισα ένα. Ήταν σίγουρο αυτό. Δηλαδή μέσα στον πανικό κάνουν ένα χρακ. Γιατί είχαμε φάει τώρα. Να σας μεταφέρω ότι είναι πολύ γλαφυρή η περιγραφή του συναδέλφου του Στέριου τον Αναστασιάδη, τον οποίο μνημονεύω προφανώς. Που είναι και αυτός εξπέρ στο να προλάβεις να πάρεις κάτι πριν τελειώσει. Ναι, που μου έχει αναφέρει ένα διάλογο με τον Τζόρμπα, ο οποίος, αφού κατάφερε να πάρει ένα λάφυρο, ένα μέρος από ό,τι κατάλαβα. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Του είπε ότι αν έχω πάρει κάτι θα το κρατήσω για μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσω για τώρα. Ήταν πολύ, δηλαδή ο πόλεμος ήταν κανονικός. Δεν... Πήρε και ένα αναζέρο μαζί. Τώρα δεν είναι. Ήταν πλάνα, ξέρω εγώ, Μυτιλίνης πριν ένα χρόνο. Η κατάσταση εκεί οργανωτικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Delegate της UEFA εκεί είναι ο Δημητρίου, αυτός που έχουμε στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, που τον συναντήσαμε και μας περιγράφει πράγματα τα οποία δεν τα συναντάς. Είναι πολύ πίσω. Κάνουν προσπάθεια, είναι φιλότιμοι, κάνουν προσπάθεια να προσαρμοστούν, και γι' αυτό είχαν και πολύ στρατό στο μάτσο του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν εκτεθεί ιδιαίτερα στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λίμπερετς, αλλά είναι δύσκολα. Εντάξει, αυτό που ζήσαμε τώρα με τα κεμπάπ, έτσι δεν έκανε ο Τσερμπατζόγλου όταν πηγαίναμε στο κεμπάπ στην Ολλανδία, στο Άρνεμ, που έχει καψούρα με ένα τουρκικό, το οποίο το έπεσε και αυτό. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε εκεί, άστο. Λοιπόν, ωραία, τους φορτώνουν τους άλλους. Καλό είναι τους φορτώνουν. Και μετά να σε κερδίζουν κι αυτοί κιόλας. Εντάξει, εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί στο μήχρονο 0-0 δεν ήμασταν. Σε κερδίζουν με κάτω τα χέρια, όχι. Ναι, και αυτοί εδώ που πατούσαν ένα στον άλλον για να πάρουν ένα κεμπάπ. Εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν εμφανιζόταν 20 χρονών Νόμι Κάμπελ γυμνή εκεί σε μια γωνία, δεν την έβλεπε κανείς. Τίποτα. Μπορεί η Νόμι Κάμπελ για το συγκεκριμένο λαό να είναι και λίγο άσχημη σταύρο, οπότε... Ναι, εντάξει, όντως οι μονόφρυδοι, ναι, έχουν ένα θεματάκι. Λοιπόν, τώρα, πάντως, τι λένε οι Ιταλοί για πιθανό σχήμα? Ναι, εκεί θα πήγαινα. Έχουμε μια πιθανή ενδεκάδα με ένα 4-2-3-1. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο από τον Σόζα, που ποτέ δεν δίνει ξεκάθαρες πληροφορίες για την ενδεκάδα του, το αν θα χρησιμοποιήσει τον Λετσερίνη ή τον Ταταρουσάνο. Εντάξει, μην κάνει καμία βλακία. Πες του, πάρε ένα τηλέφωνο και πες του. Το άσε τον τύπο τώρα που πιάνει μήλα. Ωραία, και ναι, βάλ τον κανονικό, ναι. Δεν θα σκεφτώ τι θα γινόταν αν ο Λετσερίνη είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν σου πω εγώ θα γινόταν. Είχαμε έναν ακριβώς τον ίδιο, Λούκα Πάστινε. Μούτρα, βλακόμουτρα, Ιταλός.
Εντάξει, με Λουμπάγκο, τον υπέγραψε ο Πατατούδης 70 εκατομμύρια. Τον είδαμε μέσα στην Ιντερσάτ να μην μπορεί να περπατήσει με μια γκόμενα. Τους λέμε τι είναι αυτό, ρε. Ωραία, μας λένε είναι ο καινούργιος θεματοφύλακας, είναι πολύ καλός. Ψάχνω το βιογραφικό Γάμα Ιταλίας. Ωραία, ίδια μούτρα ακριβώς. Αυτόν θυμήθηκα όταν ήταν το Λεσσερίνη. Εντάξει, δεν έπαιξε τον ΠΑΟΚ λοιπόν ποτέ. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ 70 εκατομμύρια δραχμές τότε. Ζήσε μάι μου να φάστε φίλοι. Συνέχισε. Καλά, μην είσαι σίγουρος ότι τα πλήρωσε. Λοιπόν, τα πλήρωσε. Λετσερίνη ή τα Ρουσάν θα είναι στο τέρμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Τόμοβιτς, Ροντρίγκες, Ντεμάγιο και Μάξι Ολιβέιρα θα είναι η τετράδα στην άμυνα. Σάντσες και Βετσίνο θα είναι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Κιέζα θα αγωνιστεί στα δεξιά. Ο Μπερναντέσκι στα αριστερά. Ο Ήλισης επιτελικός και ο Μπαμπακάρης στην επίθεση. Ο Κάλινης δεν παίζει. Με βάση την εκτίμηση που έχουμε πάρει από την Ιταλία, δεν παίζει. Τώρα, για να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για αυτό που μας ακούνε, το ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει, ξεπερνώντας την θέση του τερματοφύλακα, αν επιβεβαιωθεί αυτή η ενδεκάδα που έχουμε πάρει, θα χρησιμοποιηθεί ο Ντεμάγιο και όχι ο Αστόρι, που είναι μια βασική επιλογή. Θα χρησιμοποιηθεί ο Βετσίνο ή ο Σάντσες και όχι ο Μπόρχα Βαλέρο, που και αυτός είναι ο βασικός. Και επίσης, μία άλλη βασική επιλογή που πιθανότητα, αν επιβεβαιωθεί το σχήμα που δώσαμε, δεν θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι ο Τέγιο, που τη θέση του θα πάρει ο Κιέζα. Βέβαια, ο Κιέζα που έπαιξε στο παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ έχει και την τελευταία πολύ καλή ευκαιρία, έτσι, μια κούρσα που είχε κάνει από δεξιά στο δεύτερο ημίχρονο για τους Βιόλα. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι αρκετά κοντά στο επίπεδο του Τέγιο. Τώρα, γενικά, μιλώντας με τους Ιταλούς, αυτό που μεταφέρουν είναι πως δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί από το πολεμικό κλίμα που έχουν εισπράξει στο Αζερβαϊτζάν, αλλά θα είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα που θα έχει ο Σόουζα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που ήδη έχει, αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρωτιά η Φιωρεντίνα. Και νομίζω ότι σε αυτή την πρόταση, αυτή η απάντηση εξηγεί και μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το πόσο σημαντικό είναι να πάρει η Φιωρεντίνα σήμερα την νίκη και το ότι έχει πολύ μεγάλο κίνητρο και με βάση όλα αυτά θα παλέψει και θα παίξει κανονικά για να πάρει το τρίποντο. Οπότε αυτό, με βάση την προσέγγιση της Φιωρεντίνας στο παιχνίδι, είναι θετικό. Βέβαια, μένει να επιβεβαιωθεί και στο παιχνίδι σήμερα το απόγευμα, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα καταφέρει η Φιωρεντίνα να δείξει στην πράξη ότι είναι και πιο καλή ομάδα και πιο έμπειρη ομάδα, ή αν ο ενθουσιασμός που θέλει να εκμεταλλευτεί η Καραμπάκ στην έδρα της μπορεί να κάνει κάποια ζημιά. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Πληρέσατε το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πήραμε καλά, κλίμα από το Αζερβαϊτζάν και τι θα γίνει εκεί. Είπαμε νωρίτερα για τους διαιτητές. Πραγματικά ένα λάθος για τον Γκραν. Είναι ένας. Την Κομωτινή, δεν είναι Θράκη, κάπου. Την Κομωτινή. Έπαιζε στην Ξάνθη. Παλακρός. Ναι, έπαιζε στην Ξάνθη, σαν έψη Ξάνθης. Πήγε στην Κομωτινή γιατί είναι η οικογένειά του εκεί. Εν τω μεταξύ είχε σταματήσει και τη διαιτησία. Έχει φτάσει να είναι βοηθός στην Α, να παίζει Β, αλλά τον είχε πιάσει το όριο ηλικίας. Τώρα ξανά άλλαξαν αυτά. Επέστρεψε πέρσι και θεωρείται από τους Τρίπολη, Λεβαδιακός, Αεπατανιάς. Και μου έρχονται και άλλα μηνύματα, είναι πολύ καλός διαιτητής. Αυτό θεωρείται από τους καλούς διαιτητές. Και είναι αυτός όπως το περιέγραψε, αυτός με το ξυρισμένο μαλλί. Ο Ολυμπιακός Κέρκυρα. Ναι. Με αυτόν τον πέλεψε. Ναι. Μαζί μας η Δέμβη. 4,33%. Αύριο μπουζούκι. Σήμερα για ένα ποτό χαλαρό Πέμπτης. Ωραία μέρα για να βγεις. Στην περιοχή της Κρίνης. Το καλύτερο κομμάτι διασκέδασης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έχουμε άλλα 20 λεπτά για τον διαγωνισμό και για εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Γράφεται FM, αφήνεται κενό, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για να κερδίσετε εισιτήρια της Ευρωπαϊκής Αναμέτρησης. Επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα που αφορούν το ποδόσφαιρο, και γιατί έχει και ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με κάποια άλλα ζητήματα, πιο πολύ ποδοσφαιρικά σήμερα, για το φινάλι της εκπομπής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει το πιο καθοριστικό ευρωπαϊκό μάτς της σεζόν είναι το σημερινό εναντίον της Λίμπερετς στην Τούμπα. Σε μια ευκαιρία για την ομάδα, η πρώτη εντός έδρας νίκη στην έδρα της να φέρει και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Σπρώξτε τους ποδοσφαιριστές μας με τη φωνή και ηρθική σας ενέργεια. Βοηθήστε τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του αγώνα. Χειροκροτήστε τους όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη. Πανηγυρίστε μαζί τους την πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε ρήψη αντικειμένων, πυρσών, κροτίδων ή φωτοβολίδων, καθώς ακόμα και το άναμα αυτών της κερκίδες επιφέρει σκληρές τιμωρίες. Απαγορεύονται επίσης συνθήματα και πανό με ρατσιστικό περιεχόμενο.
Όλοι μαζί προχωράμε και μεγαλώνουμε το βάρος της ευρωπαϊκής φανέλας του ΠΑΟΚ μας, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ, που θυμίζει βεβαίως και τι απαγορεύεται σε τέτοια παιχνίδια. Εμείς θυμίζουμε ότι έχετε άλλα 7-8 λεπτά για να διεκδικήσετε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Liberec. FM γράφετε και να αφήνετε ΠΑΟΚ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Είναι πολλές πιθανότητες να κερδίσετε, μια και δεν βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε κάτι άλλο για το παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον? Σήμερα μην ξεχνάτε ότι είναι και η μέρα απεργίας γενικά, ε. Δεν έχει ταξί. Δεν έχει λεωφορεία. Όχι ταξί. Γιατί η μετακίνηση, ρε. Ναι, εσύ θα χωνόσουν άμα δεν έχει λεωφορεία ταξί. Δεν είναι. Κλείσει προφήτη. Εντάξει. Να μην γελά. Τα ταξί να κόψετε τι απεργίες. Τα ταξί δεν κάνουν. Θα πάω αμάξι και πάει το 5% του τζίρου σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουν ποτέ απεργία. Όταν... Ναι. Καταρχήν είναι και λόγοι πρακτικοί. Όντως βοηθάει το να υπάρχουν τουλάχιστον ταξί. Και σήμερα γι' αυτό το έλεγα και σε σχέση και με τον αγώνα που είναι στις 6, ότι μην σχεδιάζετε να μετακινηθείτε με λεωφορεία, σύν του ότι πάμε σε ενημέρωση News Fish για να ξεμπερδεύουμε κιόλας αν είναι χρήστο. Να πούμε πριν την ενημέρωση News Fish ότι σήμερα είναι 8 Δεκεμβρίου, ξεκινάει και η προβολή της ταινίας του ντοκιματέρ 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Ναι. Μην κολλήσουμε κανένα πεντάλεπτο σήμερα μετά το παιχνίδι στο ντοκιματέρ. 90 χρόνια ΠΑΟΚ, νοσταλγώντας το μέλλον. Ο σκηνοθέτης που ήταν άρρωστο παοξάκι θα βλέπει τώρα κάπου από εκεί ψηλά και θα λέει γαμώτο να μην άντεχα λίγο ακόμα να τα τραβούσα και αυτά όλα που γίνονται αυτό το καιρό. Θα ήθελε πολύ να έχει μια κάμερα τώρα αυτές τις μέρες. Η ταινία αρχίζει να προβάλλεται στα Οντεόν Πλατεία, Στερ Σέντζουρι, Σινεπλέξ στον Αν Σαλόνικα, Βακούρα, Λιμάνι και σε κινηματογράφους στα Ιωάννινα, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Βέρεια, στη Σέρε, στα Γιαννιτσά, στην Κατερίνη και στην Κοζάνη. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από σήμερα. Σε διάφορους κινηματογράφους. Για την ταινία να πούμε ότι είναι μια παραγωγή του ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι επειδή το χρηματοδότησε ο ΠΑΟΚ και πλήρωσε χρήματα, τα έσοδα πρώτα στον παραγωγό πάνε, έτσι. Πρώτα στον ΠΑΟΚ, το μεγάλο ποσοστό των εσόδων από τα εισιτήρια, και επειδή είναι μια ταινία, τη χαρακτηρίζουν και οι άνθρωποι που την έφτιαξαν, που θα πάει καλά στις αίθουσες, έχει για ένα νόημα να τη δεις και να έχεις άποψη για αυτό που συμπεριλήφθηκε στα 90 χρόνια, αλλά και για να στηρίξεις την παραγωγή να βγει και να αξίζει τον κόπο ΠΑΟΚ και στα 100 του χρόνια να κάνει κάτι αντίστοιχο ή να κάνει το β' μέρος, την εκτεταμένη έκδοση, που και αυτή τώρα που θα δείτε από σήμερα στους κινηματογράφους, ναι, έχει προσθέσει στοιχεία. Γιατί είδαμε στο φεστιβάλ κινηματογράφου ένα κομμάτι, το λίγο πιο βιαστικό, γιατί είχαμε όλα αυτά τα θέματα, το ότι έπρεπε να παραδοθεί γρήγορα η ταινία. Η ταινία παραδόθηκε πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που την είδαμε στις αίθουσες. Και ένα και ένα μισή μήνα πριν, για να είναι στους χρόνους της και να μπορεί να συμπεριληφθεί στο φεστιβάλ. Και τώρα βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο και βγαίνει κανονικά στις αίθουσες. Πάμε στην ενημέρωση από το News Fish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Να πούμε λοιπόν αυτό που ξεκινήσαμε για τις σημερινές συγκεντρώσεις και τις απεργίες. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών. Είναι αυξημένη έτσι και αλλιώς από το πρωί η κίνηση στους δρόμους. Τα δρομολόγια των γραμμών θα εξυπηρετούνται από προσωπικό ασφαλείας και θα έχουν ελάχιστα και πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια μέχρι τις 11 το βράδυ. Να πούμε ότι για το αεροδρόμιο η γραμμή, η νυχτερινή, θα λειτουργήσει κανονικά για λόγους έτσι τουρισμού και θα υπάρχουν και τα διαμορφωμένα λεωφορεία για τα ΑΜΕΑ. Δεν θα γίνει κανένα δρομολόγιο του ΟΣΕ λόγω της απεργίας. Οι βραδινές αμαξοστοιχίες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα γίνουν μετά τη λήξη της απεργίας και λόγω της απεργίας του ΑΣΤ σήμερα είχαμε από το πρωί πάρα πολύ κίνηση που συνεχίζεται και τώρα στους κεντρικούς δρόμους. Τώρα να πούμε ότι έχει γίνει ήδη μία συγκέντρωση που προκάλεσε περαιτέρω μποτιλιάρισμα το πρωί στις 10.30 έξω κοινοβουλευτικών ομάδων της αριστεράς, στην Καμάρα είχε γίνει. Έγινε και η πορεία του ΠΑΜΕ, ολοκληρώθηκε και
αυτή τη στιγμή τελειώνει και η τελευταία πορεία του εργατοπαλληλικού κέντρου, που και αυτό συμμετέχει στην 24ωρη απεργία. Για το απόγευμα που είναι και το ματς, δεν υπάρχει κάποια πορεία. Τουλάχιστον το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι ελεύθερο για διέλευση, και αναφέρομαι και σε εσάς που θα έρθετε από επαρχιακές πόλεις, αν και νομίζω ότι περισσότεροι τον περιφερειακό χρησιμοποιείτε για να προσεγγίσετε το γήπεδο της Τούμπας. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Άλλα 2-3 λεπτά για τα τελευταία μηνύματα που αφορούν το ΠΑΟΚ Λίμπερετς και τα εισιτήρια τα οποία διεκδικείται. Προφανώς δεν θα κάνουμε καμία αναφορά σε αντιπάλους, ποιοι έπεσαν από το Champions League στο Europa League και μπορούν να βρεθούν. Άστα αυτά. Ναι, δεν είναι. Από αύριο, ρε. Και νομίζω ότι κλήρωση γίνεται Δευτέρα. Είναι. Όχι, όχι, Δευτέρα. Του Champions League είναι σίγουρα Δευτέρα. Μαζί ήταν. Ναι, Δευτέρα είναι. Άρα δεν κάνουμε καμία αναφορά σε όλα αυτά. Καμία, καμία. Δεν υπάρχει το βράδυ. Καμία, ούτε καν. Εγώ έχω σκεφτεί ότι. Τώρα το σκέφτηκα από τη φορά. Μπούτου, τι έγινε, ρε. Ε. Πάει στην τράπεζα. Ήρθε για να σου πει για το σενάριο να έρθει ο Μουρίνιο με την United. Μην ό,τι στον και... αέρα. Γιατί, αυτά, ρε. Πριν το παιχνίδι... Ναι, ναι, όχι πριν το παιχνίδι, αλλά γενικά καλό είναι ένα τέτοιο ταξιδάκι. Ξανά Αγγλία. Για το Μουρίνιο. Να πάρετε και εμένα μαζί σα. Εντάξει, αγγλικές ομάδες δεν τις φοβάμαι εγώ. Ρε, ούτε και να μου... Ναι, ναι. Χαμένη Ολλανδή να μην είναι. Χαμένη, ναι, όντως. Εγώ το Ροστόφο Αϊτχόβεν όταν το βλέπα. Έτρεμα, μην βάλει γκολ Αϊτχόβεν. Προχθές. Ενώ με τη Ροστόφη είσαι σίγουρος. Με τη Ροστόφη θα το φτιάξουμε τώρα. Αγγλική ομάδα θέλουμε. Ο μεγάλος Νομπόα. Ο ανεντικατάστατος Νομπόα. Εννοείται, ρε φίλε. Και ο Νάτχο βασικός θα πάλι. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι. Ελένη, δώσε μας εσύ 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 13. Πώς? Από το 5 μέχρι το 10. Κάτσε, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο, ρε Ελένη. 6 έδωσε. Ναι, καλά. Ξανθιά είναι αυτή, δε μάλλον. Μπορείς να το κρατήσεις, παρακαλώ, αυτό το... Ναι, 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 ναι. Το κρατήσεις. Ούτε ο γνωστός Λαθέρ δεν το έχει κάνει αυτό, να ξέρεις. Στέργιο, άκουσες τι έγινε. Ναι, ούτε ο γνωστός να το βάλεις στο CD. 5, νούμερα από το 5 μέχρι, μέχρι το 10. Να τα βρει ο Δημήτρης, να πω ότι το Σάββατο θα κάνουμε μία, όχι προβολή, μία παράσταση του έργου ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Ήδη οι πρώτοι φίλοι έχουν κερδίσει προσκλήσεις μέσα από τη σελίδα μας. Έτσι, με διαγωνισμό από τη σελίδα θα το συνεχίσουμε, στο Facebook δηλαδή. Μπορεί να δώσουμε και αύριο εδώ, άμα είναι καλό το κλίμα και κάποιες προσκλήσεις. Για να έρθετε, 6 ώρα το απόγευμα είναι η παράσταση. Μια παράσταση που πρέπει να τη δείτε, σε σκηνοθεσία ενός δικού μας παιδιού, του Ταξιάρχη Χάνου, και με ηθοποιούς που είναι εδώ από το Κρατικό Θέατρο και παίζουν εξαιρετικά. Εγώ με τον Σταύρο την έχουμε δει την παράσταση και πραγματικά μας εξέπληξε ευχάριστα, γιατί παρότι την έχει γράψει ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, αυτή τη στιγμή είναι 78 χρονών ο Σταύρος Τσιόλης, άρρωστο παοξάκι εξ Αθηνών, μάλιστα Πελοποννήσιος ο ίδιος, και έγινε εντελώς από μόνος του και χωρίς κανέναν συγγενή, φίλο, γνωστό κλπ. ΠΑΟΚ, παρότι την έγραψε σε σχετικά μεγάλη ηλικία, πάνω από τα 60, το έγραψε αυτό το έργο, είναι εντελώς μέσα στην ψυχοσύνθεση του νεαρού που έχει μια αγωνία να πιαστεί από μια ομάδα και να ανήκει κάπου και να εκφραστεί και να πολεμήσει το σύστημα και να κάνει την δική του μικρή επανάσταση. Πολύ αθώο έργο, πολύ ωραίο έργο, που αν το δουν τα παιδιά της Κερκίδας, κυριολεκτικά θα συγκινηθούν. Άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει
με λεωφορεία και με συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Άνθρωποι που έχουν θυσιάσει προσωπικές στιγμές και χρόνο και χρήμα για την αγάπη, την ομάδα τους και την αγάπη τους. Πραγματικά θα συγκινηθούν. Και επειδή το ΠΑΟΚ 24 έχει αυτή τη δυνατότητα το Σάββατο, μια παράσταση να είναι μόνο για μας, για ακροατές και για αναγνώστες του site, παρακολουθήστε και τον δεύτερο διαγωνισμό που θα κάνουμε και κερδίστε διπλή πρόσκληση να έρθετε με το τέρι σας και να δούμε παρέα 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου το έργο αυτό. Ο διαγωνισμός πότε θα είναι? Ο ένας ήδη έγινε χθες. Η Χριστίνα έβγαλε και τα ονόματα στο Facebook. Ο άλλος, ο μισός, θα γίνει σήμερα. Και ο άλλος μισός θα γίνει αύριο στην εκπομπή. Θα κληρώσουμε προσκλήσεις και ραδιοφωνικά δηλαδή. Μάλιστα. Αφού αναφέρουμε ότι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο υπέγραψε στην Ναντ και εκεί συνεχίζει στη Γαλλία την προπονητική του καριέρα, πάμε να κάνουμε και την κλήρωση, να πούμε τους νικητές. Ο κύριος Καρπούζης, ο κύριος Μπακάλης, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Μάστορας και ο κύριος Μιλωνάς κερδίζουν εισιτήρια. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει γρήγορα η διαδικασία, δεν έχουν και πολλές ώρες, μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα ειδοποιηθείτε φυσικά σε λίγο για το τι ακριβώς ισχύει. Κλείνουμε με τον χορηγό μας, τον Ιταλό, που θα καλωσορίσουμε και πάλι. Μπαίνει στην παρέα μας, ακούτε και το διαφημιστικό σπότ που είναι πολύ έτσι φάνταστο. Τρία καταστήματα Ιταλού στην Θεσσαλονίκη, κέντρο μπαταρίας είπαμε, το ένα είναι στις Οικές, το άλλο είναι στη Μοναστηρίου και το τρίτο είναι στην στροφή της Θέρμης. Ένα όμως τηλέφωνο, διότι όταν έχουμε το πρόβλημα στο τηλέφωνο παίρνουμε και αυτός ξέρει αναλόγως με την περιοχή ποιο κατάστημα θα εξυπηρετήσει. 2-3-10-5-45-9-99, 5-45-9-99 για μπαταρίες Fiam, Technica, Bosch, τα πάντα όλα, 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρέτηση, για δωρεάν έλεγχο, για αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο και του δυναμό. Και βέβαια με κάθε αλλαγή μπαταρίας δώρο και ένα λίτρο παραφλού, τώρα που είναι χειμώνας. Τσεκάρετε αν είστε εντάξει με το ψυγείο σας για να μην έχετε προβλήματα. Γιαννίρης, το νέο Citroën C3 τώρα το Σαββατοκύριακο μόνο στη Citroën Γιαννίρης. Για την δοκιμή, για το test drive, 45 χρόνια Citroën Γιαννίρης, Μοναστηρίου 196 με το νέο Citroën C3. Μαζί μας και η Ρέμβη. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει πολύ ωραίες μουσικές εκεί, με θέα όλη την πόλη, με καταπληκτικό κλίμα από τα παιδιά της Ρέμβης, πολύ καλό σέρβις, πολύ καλή εξυπηρέτηση πραγματικά. Στο 2-3-10-4-33-100 μπορείτε να κλείσετε τραπέζι, να πάτε και μεσημέρι, να φάτε κιόλας, αν θέλετε να πιείτε ένα ωραίο κρασί, να δείτε την Θεσσαλονίκη πιάτο από το καλύτερο σημείο και από το τέρμα της Πλαστήρα στην περιοχή της Ρέμβης. Και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299. Εκεί μπορείτε να αναγεννήσετε τον καταλύτη ή το φίλτρο πετρελαίου, να κερδίσετε 50% από την αγορά καινούριου. 46-11-63 τηλέφωνο επικοινωνίας. Συνέχεια εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο, μέχρι να το Τσαλτίδη. Από νωρίς θα είμαστε στην Τούμπα για να μεταφέρουμε ό,τι συμβαίνει πριν το match του ΠΑΟΚ με τη Λίμπερετς. Έχει μεγάλη αξία η ενημέρωση που θα γίνεται ταυτόχρονα και για τον αγώνα Καραμπαχ Φιωρεντίνα, πέρα από το ΠΑΟΚ Λίμπερετς και ό,τι ακολουθήσει με τις δηλώσεις. Απόγευμα και βράδυ ΠΑΟΚ το σημερινό. Καλή συνέχεια στην ακρόαση για όλους.